Ετοιμότητα να αποδεχθεί πρόσκληση για κοινή συνάντηση των ηγετών με τον Παν Κιμούν, δηλώνει και ο Μουσταφά Κιντζή. Ο τουρκοκύπριο ηγέτη παρακάθισε μαζί με τον πρόεδρο Αναστασιάδη σε γεύμα που παρέθεσε προ τιμήν του στο Ελληνοτουρκικό Φόρουμ. So, being there, of course, we... Θα έχω την ευκαιρία να συναντήσω τον κύριο Αναστασιάδη και θα μοιραστούμε το ίδιο βήμα για να εκφράσουμε τι θέσει μα σχετικά με το μέλλον τη Κύπρου. Μόνο και μόνο ότι θα είμαστε εκεί είναι μια καλή ευκαιρία. Μην αναμένετε τίποτα το συνταρακτικό. Νωρίτερα και ο πρόεδρο Αναστασιάδη εξήγησε του λόγου που θα αποδεχόταν μια τέτοια πρόσκληση. Αν προσκληθώ και βεβαίω θα συμμετάσχω σε μια ανάλογη συνάντηση, γιατί θα πρέπει ο Γενικό Γραμματέα να είναι ενήμερο για την πραγματική κατάσταση των συνομιλίων και για την πρόοδο που επιτεύχθη και για τα προβλήματα που έχουμε. Στο μεταξύ, ο Ακιντζή ανέφερε πω δεν αναμένει πρόσκληση για πενταμερή στον Ταβό και αναφέρθηκε εκ νέου στο ενδεχόμενο συνάντηση των ηγετών με τον Γενικό Γραμματέα. And if we want to solve our problem... Εάν θέλουμε <συμπή> να λύσουμε το πρόβλημά μα, ο μόνο τρόπο είναι οι συναντήσει. Αν είναι στον Ταβό ή <συμπή> στη Νέα Υόρκη ή στη Λευκοσία, δεν υπάρχει καμία διαφορά. Στο γεύμα του Ελληνοτουρκικού Φόρουμ βρέθηκε και ο πρώην Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία, για Γιακή, ο οποίο μίλησε για εξαιρετική ευκαιρία λύση. Είμαστε πιο κοντά αυτή τη φορά σε μια λύση από ό,τι στο παρελθόν. Στον ουρανό, τα αστέρια ευθυγραμμίζονται κάθε 287 χρόνια. Αν τη χάσουμε αυτή την ευκαιρία, θα περιμένουμε ακόμη περισσότερο. Ο Ιακή αναφέρθηκε και στο ζήτημα των εγγυήσεων, λέγοντα πως τόσο η Τουρκία όσο και η Ελλάδα δεν μπορούν να είναι εντελώ απούσε και αναφέρθηκε στι ιδρυτικέ συμφωνίε του 1960. Πρέπει να δούμε πω αυτοί οι ρόλοι του 1960 μπορούν να προσαρμοστούν στη σημερινή πραγματικότητα επί του εδάφου. Αν οι δύο πλευρέ συμφωνήσουν σε κάτι, τότε και οι δύο μητέρε πατρίδε θα το δουν και αν είναι κάτι που μπορεί να γίνει αποδεκτό, θα το στηρίξουν γιατί και αυτέ υπέφεραν. Το Ελληνοτουρκικό Φόρουμ αναφέρει πω μια λύση δεν είναι προκαθορισμένη σε αυτό το στάδιο. Εν τούτη, το θετικό κλίμα που δημιουργήθηκε αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία για την επίτευξη προόδου και την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων.